για την δεύτερη πράξη που έχουμε αποφευθεί ενώπιον της κοινής ανακρίβειας. Οι περιοριστικοί όροι οι οποίοι επιβλήθηκαν στον δωρεά μου ήταν της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Δεν υπήρξε επιβολή διήσεω. Η πρόθεση της κράτησης είναι αυτή τη στιγμή που έχει υπομειστεί στο σωστικό αίτημα να συνομιλούν οι δύο δικογραφίες. Υπάρχει, καταλαβαίνετε, και μεγάλο νομικό ενδιαφέρον να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Από την πρώτη στιγμή ο στόχος και χρέος της υπεράσπισης ήταν να αναδείξει τις πραγματικές διαστάσεις της πράξης και της υπόθεσης. Στο συγκεκριμένο στάδιο νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που δεδομένων των συνθηκών και εννοώ των κακουργηματικών διώξεων και της περιραίωσης ατμόσφαιρας και της δημοσιότητας. Αυτό επετέφθη και η αντιμετώπιση των κατηγοριών και των κατηγορουμένων δηλαδή ήταν στη διαφάση που έπρεπε και στο μέγεθος και στο βαθμό που επιβαλόταν. Προφανώς κρίθηκε ότι δεν είναι υποπροσκούτε φυγής όπως το κλιέντος διαθέτονταν στη δημοσιότητα όλο αυτό το διάστημα, αλλά και ούτε υποπροσθέλεση νέων αδικημάτων, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε καλά κι εσείς, στι 40 μέρες δικάζεται για μια παρόμοια περίπτωση ανθρώπινου μελήματος. Είναι σε εξέλιξη μια προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από την εισαγγελία. Όλα αυτά, σε συνδυασμό και με τους περιοριστικούς όρους που έχουν επιβληθεί, εξασφάλιζαν ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων, είναι μηδενισμένο. Αυτό έγινε δεκτό σε επίπεδο ανάκρισης και το αποτέλεσμα ήταν η επιβολή μόνο των περιοριστικών όρων και να φύγει ελεύθερο. Τώρα, για τη σημερινή υπόθεση, έχει επαναλάβει όλους τους νομικούς ισχυρισμούς τους οποίους έχει προτείνει από την πρώτη στιγμή, γιατί υπάρχουν τα νομικά ζητήματα που έχουμε λύσει. Από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι μια περίπτωση που έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το 2019, οπότε και διέκοψε, όπως έχει δηλώσει κατά επανάληψη, κάθε τέτοια δραστηριότητα, ήταν σε κάποιο site που δεν υπήρχε, που είχε πάρα πολλά χρόνια να χρησιμοποιήσει και ως εκ τούτου εκ παραδρομής δεν κατάφερε να το, δεν θυμήθηκε να το κατεβάσει. Άλλωστε, όπως είπα και χθες και είναι και η υπάγεια θέση του, εάν γνώριζε ότι υπάρχει οτιδήποτε άλλο αναρτημένο, δεν θα παραδίδονταν στις αρχές πριν τα κατεβάσει. Θα προτιμούσε να καθυστερήσει ακόμα και την εμφάνισή του ή ακόμα και αν χρειαζόταν την οποιαδήποτε παρουσία του στις αρχές προκειμένου να, να ολοκληρώσει τη δουλειά αυτή, το οποίο είναι κάτι το οποίο θεωρεί ότι εκ παραδρομής και μόνο παρέμεινε σε κάποιο site που ήταν όπως πίστευε σε αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτή τη στιγμή από το 19 δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα άλλο και έχει προσπαθήσει να κατεβάσει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή χρονιά.